Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι η τελευταία ομιλία της Μαρίας, εν ώψη των υποτακτών. Χαιρόμαστε που έχουμε μπροστά μας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Μιλάδη Χρυσοχοίδη. Τους βουλευτές, κύριο Απόστολο Βεζιόπουλο, κύριο Αναστάσιο Μπαρτζόκα, κύριο Λάζαρο Τσαπδαλίδη και τον Υπουργό κύριο Σταμενίτη. Μπορεί να απευθύνει κάποιος, αν θέλει από εσάς, μία μικρή... Ο κύριος Υπουργός πρώτα. Καλησπέρα σας. Πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ μαζί σας για να τιμήσουμε όλοι μαζί την υποψηφιότητα μιας συντοπίτησιάς μας, μιας βεριώτησας, μιας νέας γυναίκας που αποφάσισε να ενταχθεί στην πολιτική και μάλιστα στην ενεργό και δραστήριο πολιτική όντας υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μεγάλη τιμή για μας, για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα να έχουμε υποψήφιους όπως η Μαρία, η οποία έχει ένα τόσο πολύ πλούσιο, σημαντικό βιογραφικό. Βλέπω απέναντι τον πατέρα της, την οικογένειά της. Πραγματικά είναι αξιέπαινη, γιατί σε τόσο μικρή ηλικία έχει μια τόσο πλούσια δράση και ταυτόχρονα μια τόσο πλούσια μορφωτική και εκπαιδευτική επάρκεια. Γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλοι εμείς οι Μαθιώτες, οι Βεριώτες, οι Ναουσαίοι, που είναι και ακόμα πιο ιδιαίτερη πατρίδα της, γιατί από εκεί είναι η πατρίδα του παππού της, η Αλεξάνδρεια, όλος ο νομός της Μαθίας, να την τιμήσει με ένα σταυρό, προκειμένου να επιβραβεύσουμε μια υποψηφιότητα που τιμά το ψηφοδέλτιό μας και την Ελλάδα. Να σας πω δεύτερον ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εξουσιοδότησε να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του και την αγάπη του και την διακήρυξή του ότι πάμε για μια μεγάλη, μια ακόμα μεγάλη νίκη. Μια νίκη που έχει ανάγκη η Ελλάδα, μια νίκη που έχει ανάγκη η κυβέρνηση για να συνεχίσουμε σταθερά την πορεία προς την πρόοδο, την ανάπτυξη, την ασφάλεια, μια νίκη που έχει ανάγκη η Ευρώπη συνολικά, οι υγιείς δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης να συνεχίσουν την ενσωμάτωση και άλλων χωρών, να συνεχίσουμε τη συνοχή των φτωχότερων χωρών προς το κέντρο, προς την εξέλιξη και να συνεχίσουμε στο να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη της ασφάλειας και της ευημερίας. Τρίτον, να σας πω ότι πραγματικά αισθάνομαι και εγώ πάντα αναπόσπαστο τμήμα, κομμάτι αυτού του τόπου. Και έχει μια σημασία αυτό που το αναφέρω, όχι μόνο για συναισθηματικούς λόγους που είναι αυτονόητοι, όχι μόνο γιατί γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, πολιτεύτηκα εδώ, υπηρέτησα εδώ τον τόπο, αγάπησα όλους τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα είμαι ταγμένος και εγώ στο να υπηρετήσουμε μαζί με την κυβέρνησή μας τη Νέα Δημοκρατία, την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτού του τόπου. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε τα πιο σημαντικά. Βλέπω ανάμεσά μας φίλους
που έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν αναπτυξιακούς θεσμούς για την αυτοδιοίκηση, είναι ώρα να ξανακάνουμε το μεγάλο άλμα στη Βέρεια, στην Άουσα, στην Εμαθία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Λέω καμιά φορά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου συμπολίτες, λέω καμιά φορά, τα έλεγα παλιά με τον Γιάννη Σπάτση, τα λέω τώρα με τον Κώστα του Καλαϊτζίνη, λέω καμιά φορά κάτω εκεί στους φίλους μας στην Αθήνα, στους κυβερνητικούς, σε διάφορους άλλους που ασχολούνται με την οικονομία, ότι εμείς εδώ από παιδιά μεγαλώσαμε με δύο πράγματα, με δύο μεγάλες αξίες. Δύο μεγάλες αξίες. Η μια ήταν η εργασία, να είσαι προκομμένος δηλαδή, να δουλεύεις. Και ήταν ντροπή η μη εργασία. Και το δεύτερο, η μεγάλη αξία ήταν η παραγωγή. Τους λέω ότι 15 περίπου χιλιάδες γυναίκες δούλευαν κατά 2-3 δεκαετίες στην κλωστοϊφαντουργία και το φασόν και τα χάσαμε όλα. Αλλά τώρα όλα αυτά που χάσαμε είναι η ώρα να κάνουμε ένα βήμα ξανά προς τα μπρος, να ανακτήσουμε την παραγωγική μας βάση. Και αυτό θα είναι το μεγάλο επίτευγμα και το δικό μας. Γιατί αυτή είναι η αξία της πολιτικής. Να μπορείς δηλαδή να δημιουργείς, να αλλάζεις τα πράγματα προς το καλύτερο, να πηγαίνουν οι άνθρωποι και ο τόπος μπροστά. Και αυτή είναι η υπόσχεσή μας. Έχουμε άλλα 3 χρόνια μπροστά και η υπόσχεσή μας είναι να ξανακάνουμε τη Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα παραγωγική, δημιουργική και τόπο εργασίας. Αυτό θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας ως πρόκληση και στρατηγικό στόχο. Και επειδή σε 3 μέρες θα οδηγηθούμε στις κάλπες, θέλω λίγο όλοι να στοχαστούμε, όλοι μαζί, πέρα από αυτά που ανέφερα προηγουμένως, που είναι ένα κομμάτι και της ψυχής μου και της ψυχής μας, το να ανακτήσουμε δηλαδή την παραγωγή μας και να πάμε μπροστά τον τόπο μας, θέλω να στοχαστούμε μαζί τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα σε σχέση με 5 χρόνια πριν. Ακριβώς 5 χρόνια πριν. Ιούλιος του 2019. Η Ελλάδα είχε 181 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ. Και σήμερα θα φτάσουμε στο τέλος του χρόνου πάνω από 230, 50 ολόκληρα δισεκατομμύρια. Ένα θαύμα. Να σας πω την αλήθεια μου, πίστευα ότι αυτό θα το επιτύχουμε σε 15 χρόνια, το επιτύχαμε σε 5 χρόνια. Και αυτό τι σημαίνει παραπέρα? Σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, διανέμει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες, φτωχούς, μεσαία τάξη, σε επιχειρήσεις μας, διανέμει αυτό το πλεόνασμα. Και έτσι κάθε μέρα όλο και περισσότερο υπάρχει μια κοινωνική στήριξη σε διάφορα επίπεδα, από τη μητρότητα μέχρι την εκπαίδευση. Σκεφτείτε ότι διορίστηκαν τα 2 τελευταία χρόνια 25.000 εκπαιδευτικοί 15 χρόνια μετά αδιοριστίας. Δεν είχαμε καθόλου διορισμούς. 25.000 εκπαιδευτικοί στη μέση και στοιχειώδη δημοτική εκπαίδευση. Μόνο αυτό σας λέω, που δείχνει ένα τεράστιο ενδιαφέρον που αφορά την κοινωνική πολιτική, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική διανομή. Αυτή είναι η αξία της πολιτικής. Αυτή ακριβώς είναι η αξία της πολιτικής. Δηλαδή, να μπορείς να παράγεις ένα πλεόνασμα και να το διανέμεις χωρίς να οδηγήσεις σε υπέρμετρους δανεισμούς και τελικά σε χρεοκοπία. Γιατί αυτές τις μέρες βλέπουμε κάτι που είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και βλέπω και ορισμένους συμπολίτες μας ανά τη χώρα που στείλουν το αυτή σε δύο πράγματα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και ξαφνικά έχει γεμίσει ο τόπος λεφτόδεντρα. Παντού.
σαν να μην πέρασε μια μέρα και υπόσχονται όλοι, ο Κασελάκης ιδιαίτερα. Ο κ. Κασελάκης, ο οποίος νομίζω ότι δεν ξέρει ακριβώς τι, πού αναφέρεται και τι σημαίνουν όλα αυτά, δηλαδή τι κοστίζουν όλα αυτά. Όλα αυτά δισεκατομμύρια που υπόσχονται, αλλά δεν είναι ο μόνος. Τα λεφτόδεντρα που χρεοκοπήσανε τον τόπο, αυτοί που έπαιξαν στα ζάρια τη χώρα το 2015 και παρολίγο να μας οδηγήσουν εκτός Ευρώπης και τελικά μας οδήγησαν σε ένα μνημόνιο με άλλα 150 δις και κλείσιμο τραπεζών και τελικά αποτυχία. Και μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και είπε «Μέα κούλπα, έκανα λάθος». Με όλες αυτές τις αστιότητες που ζήσαμε από το αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες μέχρι τον, πώς τον έλεγαν, τον τότε Υπουργό Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης, που προσέτρεχε στη Ρωσία για ρούβλια για να αντικαταστήσει το ευρώ. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Το 19 λοιπόν η Ελλάδα ήταν σε ύφεση και σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Τα λεφτόδεντρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και το δεύτερο είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας κλείνουν το ους, ακούνε με προσοχή κάποιες φωνές που έρχονται από το υπερπέραν, από κάπου απροσδιόριστα, στην κυριολεξία απροσδιόριστα, από το σύμπαν. Αυτό που εκφράζουν ορισμένες σέχτες, αυτό που εκφράζουν ορισμένοι φανατικοί, αυτό που εκφράζουν αυτό που ζήσαμε πάλι σαν να μην πέρασε μια μέρα την δεκαετία 9-19. Ο Λεβέντης, θυμάται κανείς τον Λεβέντη? Θυμάται κανείς τον Καμένο? Θυμάται κανείς τη Χρυσή Αυγή που αυτή ήταν και βίαιη? Θυμάται κανείς τις θεωρίες συνωμοσίας? Θυμάται κανείς πόσο ζημιά έκανα στον τόπο αυτή? Και έρχονται σήμερα πάλι όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας, παίζοντας με το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων, παίζοντας με την ψυχή τους, επιχειρώντας να αποκλίνουν από τη λογική. Στη λογική πια, ότι πρέπει να ακούμε τη φωνή από το υπερπέραν. Αυτό δεν είναι πολιτική όμως. Αυτό είναι θεωρία συνωμοσίας. Καλοί μου φίλοι, καλοί μου συμπολίτες, είναι θεωρία συνωμοσίας και η θεωρία συνωμοσίας πάντα κατάρρευε. Η ζωή είναι εδώ. Είναι εδώ και έχει ανάγκες καθημερινά. Η πολιτική είναι εδώ και η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δίνουν καθημερινά λύσεις με αγώνα, με προσπάθεια, με μελέτη κάθε δαπάνης και ταυτόχρονα με μεγάλες αναπτυξιακές προσπάθειες και μεταρρυθμίσεις. Και είμαστε εδώ και δεσμευόμαστε τα επόμενα 3 χρόνια να είναι χρόνια προόδου, ανάπτυξης, ευημερίας, ασφάλειας και ειρήνης. Ασφάλειας και σταθερότητας. Ασφάλειας γιατί αυτή τη στιγμή τα σύνορά μας είναι απαραβίαστα. Είχαμε, και κλείνω, δεν σας κουράσω άλλο, 25.000 στη Λέσβο το 19 και το 20. Είχαμε 55.000 μετανάστες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε 4 νησιά. Σήμερα έχουμε περίπου κάτι λιγότερο από 7.000. Είχαμε 125.000 σε όλη τη χώρα, εδώ δίπλα μας, στην Αγία Βαρβάρα, το στρατόπεδο. Έχουμε κάτι λιγότερο από 30. Γιατί προστατεύουμε τα σύνορά μας? Γιατί εξοπλίζουμε τη χώρα? Γιατί είμαστε θωρακισμένοι? Γιατί ασκούμε διπλωματία? Γιατί πραγματικά είμαστε ένα κομμάτι πολύτιμο από αυτή τη συμμαχία, τη μεγάλη πολιτική, οικονομική και τελικώς αμυντική συμμαχία που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω όλους να πάμε με συνείδηση και με γνώση ότι το αύριο πρέπει να είναι σταθερό. Το αύριο πρέπει να είναι το αύριο της πρόοδου και της ανάπτυξης, της αλληλεγγύης, της συνοχής, της στήριξης όλων των πολιτών και κυρίως
των φτωχών αλλά και της μεσαίας τάξης που είμαστε εμείς εδώ οι περισσότεροι. Σας καλώ όλους λοιπόν στον αγώνα και στη νίκη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και να πραγματικά να στηρίξουμε όλοι μαζί, μαζικά, όλοι μαζί, πολλαπλασιαστικά, τη Μαρία Κουτσουπιά, η οποία αξίζει τη δική μας πρώτα στήριξη της Μαρία. Γεια σας. Κύριε Σταμενίτη, καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητές φίλοι και φίλοι, μέλη της Κομματικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Αυτοδιοικητική, όταν δέχτηκα το τηλέφωνο από τη Μαρία Ορεζίλη να έρθω σε αυτή την εκδήλωση, καταρχήν βόλεψα, άρα δεν είχαμε άλλη εκδήλωση εκεί πέρα, ένιωσα έτσι και χαρά και τιμή. Γιατί ξέρετε, η Μαρία έχουμε και εμείς ένα πάτημα οικογένειας εκεί, μια παρακλάδη του αδερφού της, κατοικοεδρεύει στα Γιάννητσά και είμαστε και πολλοί φίλοι και με τον Μιχάλη και με τη σύζυγό του και κάνουμε και πολύ παρέα και είναι μεγάλη μου χαρά έτσι να έρθω να βοηθήσω έναν άνθρωπο καταρχήν που ξέρω τον φίλο της και λιγότερο τον πατέρα της. Όμως ο δεύτερος λόγος είναι όταν διάβασα το εντυπωσιακό βιογραφικό. Ένιωσα μια μεγάλη χαρά γιατί ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει νομική, έχει κάνει μεταπτυχιακά, έχει κάνει μεταπτυχιακό, έχει ασκήσει δικηγορία και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις Βρυξέλλες, έχει ασχοληθεί με τεχνική νομιμοσύνη, έχει κάνει οικογένεια, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική. Για εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική και είμαστε της μιας μεγαλύτερης ηλικίας από 31 χρονών που είναι η Ορεζίλη, είναι μια μεγάλη άλλη χαρά γιατί ανανεώνεται η ηλικία στην πολιτική και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μπαίνουν νέα άτομα. Ο τρίτος λόγος είναι, σήμερα Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη, είναι ότι η Μαρία Ρεζή δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή, δηλαδή μπήκε σε ένα ψηφοδέλτιο για να αποκτήσει έτσι μια γραμμή στο βιογραφικό της, αλλά όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτό το μήνα, ήταν πραγματικά παντού και ήταν έτσι αξιοζήλευτη η προσπάθεια την οποία έκανε και την άκουσα, εγώ κύριε σε όλη την Ελλάδα, την άκουσα παντού. Και με κολοκευτικά, με πολύ καλούς έτσι χαρακτηρισμούς. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο όλοι μας, εμείς και στη πέρα, ειδικά στη μαθία όμως που την έχετε έτσι, που είναι ιδιαίτερη της πατρίδα, να την βοηθήσουμε πολύ και να διαχυθεί αυτή η προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα και να καταφέρει ακόμα και την εκλογή της. Θα είναι πραγματικά μια σημαντική βοήθεια και θα είναι αυτό που λέμε και εμείς, που έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ότι ξέρετε στο ψηφοδέλτιο, κατά την παρουσίαση, υπάρχουν κάποιοι που είναι στην πολιτική και έχουν κερδίσει ανεπιστημότητα, αλλά και υπάρχουν 42, μέσα στους 42 υπάρχουν και άνθρωποι ικανοί που έχουν διάθεση να βάλουν ένα λιθαράκι ώστε αυτή η χώρα να πάει λίγο καλύτερα. Και αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμήσουμε έστω και με την ψήφο μας. Μπροστά μας έχουμε ευρωεκλογές που άλλες εποχές δεν δίναμε έτσι τη μεγάλη τη σημασία. Από το 82 πάρα πολλοί ψηφίζαν και κάποιες άλλες επιλογές. Όμως αυτές οι ευρωεκλογές έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί πρέπει να δούμε ότι πρέπει να εκλέξουμε ευρωβουλευτές όπου να διεκδικήσουν για την Ελλάδα ό,τι δυνατόν καλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο και εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το έχουμε διαπιστώσει τώρα που ο Λευτέρης ο Αβγενάκης, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κάνουν προσπάθειες ώστε αυτή η ΚΑΠ, ότι σωστό στόχο, την πράσινη μετάβαση, να υπάρχουν σημαντικές τροποποιήσεις για να μπορεί αυτή η πράσινη μετάβαση να πάρει και τον χρόνο της, αλλά να πάρουν και οι αγρότες την βοήθειά της. Και σε αυτή την προσπάθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς όμως για τους αγρότες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν η μοναδική πολιτική δύναμη που στάθηκε κοντά και υποστήριξε από την αρχή μέχρι τέλους και θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτή την προσαρμογή της νέας ΚΑΠ στα πραγματικά δεδομένα της αγροτικής παραγωγής. Ενώ οι άλλοι πράσινοι σοσιαλιστές ή οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚΑ πήγαν ή μάλιστα κάποιος δήλωσε ότι κατά λάθος καταψήφισαν την πρόταση για αναθεώρηση της ΚΑΠ και συγγνώμη έκανα λάθος.
Κοιτάξτε, για να πάρουμε τα πράγματα σε μια σειρά και το ξέρετε καλύτερα εδώ, η Πέρα και η Μαρτία είναι ένας κοινός τόπος, κύριε Υπουργέ. Έχουν κοινή παραγωγή, έχουν μεγάλη πολιτιστική παράδοση. Είναι ένας λαός που συγκροτίζεται. Οι βιομηχανίες αγοράζουν τους ίδιους ανθρώπους, η παραγωγή βρίσκονται παντού. Χωράφια του ενός βρίσκονται στον άλλο νομό, από την Πέλα στην Ιμαρτία, από την Ιμαρτία στην Πέλα. Και προοδεύει ο τόπος καλά. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα που στήριξε από την πρώτη στιγμή την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ας δούμε λίγο από το 19 και μετά τι έγινε. Γι' αυτό έχει αξία η Νέα Δημοκρατία να είναι ισχυρή σε ευρωεκλογές. Πρώτον, κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι ο νόμος Κατρούγκαλου συνέδεε τις ασφαλιστικές φορές με το καθαρό εισόδημα. Και έτσι λοιπόν, αγρότες παραγωγή νόμιμα που κόμματα τιμολόγια τους φτάνανε σε ένα σημείο σε υπέροχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν είχαν κανένα αποτύπωμα απολύτως στην σύνταξή τους. Δεύτερον, μείωσε τη φορολογία. Είτε ασφαλιστικές εισφορές, είτε το θέμα του τέλους επιδιδέματος, είτε την μείωση 50% του φόρου σε αυτούς που είναι σε ομάδες παραγωγών, σε αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα ή κάνουν συμβολιακή γεωργία. Και επίσης, όπου χρειάστηκε, είτε συζητάμε για τα ουκρανόμετρα, την ουκρανική κρίση, είτε συζητάμε για την ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν κοντά στους αγρότες και τους υποστήριξε όπου εφόσον επέτρεπε ο κρατικός προϋπολογισμός, η ενωσιακή εθνική νομοθεσία. Υπενθυμίζω ότι απορροφήσαμε το 90% της αύξησης της ενέργειας όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης ενίσχυσε τον ΕΛΓΑ με πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να λαμβάνουν την αποζημίωσή τους σε μία δόση και μάλιστα πριν συμπληρωθούν 12 μήνες από την εκδήλωση της ζημιάς, ενώ θυμίζω πριν το 19. Πληρώνονταν οι αγρότες σε τρεις δόσεις 70, 20 και 10% και μάλιστα πάρα πολλές φορές έφτανε και η ολοκλήρωση της αποζημίωσης 18 μήνες μετά την εκδήλωση της ζημιάς. Και συνεχίζουμε. Όπως είδατε, ήταν η δική μας κυβέρνηση, αυτή που έκανε τις συμμαχίες με τις 9 χώρες του Νότου και έβαλε την αγροτική ατζέντα στις συναντήσεις για να υποστηρίξει θέματα καρδίας, το ενανόστρο στα σταφύλια, αλλά και ζητήματα που αφορούν την κλιματική κρίση. Και ο Πρωθυπουργός, ο Λευτέρης Αβγενάκης, ήταν από αυτούς που ενεργοποίησαν τις συμμαχίες μας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έτσι λοιπόν αρχίζει και φαίνεται φως στο τούνελ με την ΕΑΚΑ. Και ταυτόχρονα απαντήσαμε σε σημαντικά ζητήματα των αγροτών που αφορούν το κόστος παραγωγής. Για μένα η παρέμβαση στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τις κορυφαίες παρεμβάσεις και μάλλον ίσως καλύτερες στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι μέχρι 26 Ιουνίου καλούνται οι δικαιούχοι αγροτικού ρεύματος να κάνουν συμβάσεις με τους παρόχους με τιμή που αρχίζει από 9,2 λεπτά, ενώ η τιμή πέρσι της πνευματόρας ήταν στα 15-16 λεπτά. Είναι το πρόγραμμα Πόλο, μια απέτηση όλων και των Δήμων και της Περιφέρειας, αλλά και των ΤΟΕΠΟΕΠ να συνδεθούν με φωτοβολταϊκά πάρκα. Εμείς το κάνουμε πράξη ιδρύοντας ενεργειακή κοινότητα σε επίπεδο περιφέρειας, όπου το ΕΠΟΕΠ, ΟΤΑ, πρώτο βαθμό και δεύτερο βαθμό και βάλε τα ρηπηγυριά συνδέονται εικονικά με εγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ προχώρησε και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα που αφορά τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι, όπου δώσαμε δυνατότητα σε ιδιώτες μέχρι 50 κιλοβάτ με 30% ενίσχυση να συνδεθούν χωρίς να έχουν πρόβλημα σύνδεση στο ΔΕΔΕ. Αυτές είναι μικρές παρεμβάσεις που δείχνουν ποιο. Ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός ήταν κοντά στην αγροτική παραγωγή. Επομένως, πρέπει την Κυριακή να ενισχύσουμε όσο μπορούμε δυνατότερα τη Νέα Δημοκρατία, ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι το ισχυρότερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να είναι το ισχυρότερο μέσα στην Ευρώπη. Αυτά θα ήθελα να σας πω. Θυμηθείτε το αυτό. Η ψήφος την Κυριακή είναι πολύ σημαντική και προφανώς είναι δεδομένο ότι ένας από τους 4 σταυρούς ανήκει στην κυρία Κουτσουκιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΕΠ Μαθίας, κύριοι Δημοτικοί, Κοινοτικοί, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε της ΟΝΕ, κυρίες και κύριοι κομματικά στελέχη των τοπικών οργανώσεων
της ΔΕΕ Δημαθίας της Δήθου Αλεξάνδρειας Βέγγιας και Νάουσας, κύριε πρώην νομάρχη, φίλες και φίλοι, πολίτες της Σημαθίας. Την Κυριακή καλούμαστε να δώσουμε το δυναμικό παρόν σε μια ακόμη κρίσιμη και σημαντική εκλογική αναμέτρηση. Σε αυτή την αναμέτρηση η Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσέρχεται με θετικό λόγο, με έργα και στοχευμένες υλοποιήσιμες προτάσεις. Με την εδρεωμένη πεποίθηση στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνδεθεί διαχρονικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Είναι η παράταξη που έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η παράταξη που υπερασπίστηκε την ευρωπαϊκή της προοπτική όταν αυτή απειλήθηκε. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας. Είμαστε περήφανοι για το έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για όλα όσα έχουμε μέχρι τώρα πετύχει, με τη δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη. Η αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Χάρη στις συγκροτημένες και αξιόπιστες πολιτικές μας, μετά το 2019, η Ελλάδα έγινε αντικείμενο θετικών σχολείων σε όλη την Ευρώπη. Και όλα αυτά με την εφαρμογή μιας καινοτόμας αναπτυξιακής και φορολογικής πολιτικής που περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων. Η Ελλάδα από το 2019 καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις στην άμεση των επενδύσεων και ταυτόχρονα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ενδεικτικά μόνο να σας θυμίσω ότι στη Δημαθία, με τη χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υλοποιούνται σημαντικά έργα όπως η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της πρώην λαχαναγοράς της Κουλούρας, της περιφερειακής αγοράς στον κόμβο της Κουλούρας, προκειμένου να μεταφερθεί εκεί το τελωνείο της Βέλιας και λοιπές υπηρεσίες. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των χιονοδρομικών κέντρων Σελίου και 3-5 πηγάδια έργα που καθιστούν τη Δημαθία κέντρο του χιονοδρομικού τουρισμού. Την υλοποίηση έργων που αλλάζουν τα υγειονομικά δεδομένα της Σημαθίας, όπως το έργο αναβάθμισης και ανακαίνησης του Γενικού Νοσοκομείου Βέλιας. Το έργο ανακαίνησης αναβάθμισης του παλιού τμήματος επιγόντων περιστατικών, του τακτικών ιατρείων του Νοσοκομείου Βέλιας, των νηπτηριακών παρεμβάσεων και την αναβάθμιση του τμήματος εξωτερικών ιατρείων στο Νοσοκομείο Νάουσας, η ανακαίνιση της θηριακής υποδομής του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας, κύριε Υπουργέ, που είχε να πέσει 1 ευρώ εκεί τη δεκαετία του 80, και της ανάπτυξης ιατρείου διαχείρισης χρονίων νοσημάτων. Η Ελλάδα έχει τέλος αυξημένο κύρος και ισχυρή φωνή. Αυτή του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε το ισχυρότερο ψηφοδέλτιο, έχουμε τους ικανότερους και πιο αξιόπιστους υποψηφίους. Όπως την Μαρία Ωρεοζήτη Κουτσουπιά. Που είναι κόρη του Φώτη Κουτσουπιά. Μια διατεθειμένη επιστήμονα που είναι σταθερά προσιλωμένη στην ευρωπαϊκή ιδέα και στις αρχές της φιλελεύθερης παράταξής μας. Είναι όμως το δικό μας παιδί. Ένα παιδί της Σημαθίας. Ένα νέο, φρέσκο πρόσωπο με μεγάλη όρεξη και εργασία για κοινωνική προσφορά. Είμαστε εδώ για να δώσουμε φτερά και δύναμη στην προσπάθειά της. Να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με την καρδιά και την ψυχή μας. Μια προσπάθεια που αντανακλάται και στον τόπο μας. Η Μαθία οφείλει να στηρίξει και να δώσει δύναμη σε ένα δικό της παιδί, σε ένα νέο άνθρωπο που μπορεί να σταθεί επάξια και να εκπροσωπήσει τη χώρα και τον τόπο μας στην Ευρώπη. Έχει σημασία μετά από χρόνια η Μαθία να διεκδικήσει να έχει τη δική της φωνή στην Ευρώπη. Σας καλώ όλους να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη Μαρία Ωρεοζήτη Κουτσουπιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανε ο Ρεοζήτη να είμαι σήμερα ανάμεσά σας.
ξέρουμε ότι το συγκίνημά μας, όλοι μας, χρειαζόμαστε εξήγωση. Μπράβο λοιπόν για τον κόσμο που σήμερα ήρθε για σένα εδώ. Μπράβο σε σένα, γιατί κάτι προφανώς βλέπουνε στο πρόσωπό σου και βρέθηκαν και βρεθήκαμε όλοι εμείς σήμερα εδώ. Είπα πριν στον πατέρα, στον Φώτη, έναν αξιόλογο εκπαιδευτικό, άνθρωπο τον οποίο γνώρισα από τον πατέρα μου πριν πολλά χρόνια και τον εκτιμώ, ότι σου αξίζουν συγχαρητήρια για τα μέχρι εδώ. Το ξέρουμε όλοι μας, όλοι όσοι πολιτευόμαστε, υπουργοί, συνάδελφοι, ο αντιπεριφερειάρχης, πολλοί άλλοι εδώ μέσα που αποτελούν ιστορία για την παράταξη, ότι είναι δύσκολο, καταρχάς, το ξεκίνημα, αλλά και η πορεία προς την επιτυχία. Άρα λοιπόν, συγχαρητήρια για τη μέχρι σήμερα αξιολογότατη σου παρουσία. Νομίζω ότι αξίζει όλοι μας, όχι μόνο στη Μαθία, γιατί αυτό είναι αυτονόητο για όλους μας, για ένα νέο κορίτσι, για μια νέα γυναίκα, για ένα νέο παιδί που ξεκινάει από εδώ, τον τόπο μας, να το στηρίξουμε, αλλά νομίζω αξίζει και από όλη την Ελλάδα η δική σου υποψηφιότητα να χαίρει αναγνώριση και στήριξη. Να έρθω λίγο, για πολύ λίγο, γιατί το πρόσωπο σήμερα είσαι εσύ εδώ, το οποίο πρέπει να ακούσουμε, να τιμήσουμε, να χειροκροτήσουμε. Να έρθω λίγο όμως, για ένα λεπτό, στη σημασία και την αξία των ευρωεκλογών, των εκλογών που έχουμε μετά από τρεις μέρες. Έχω ακούσει όλο αυτό το διάστημα ότι ενδεχομένως αυτές οι εκλογές να είναι χαλαρές. Έχω ακούσει όλο το διάστημα ότι ενδεχομένως αυτές οι εκλογές να μην αφορούν την καθημερινότητά μας ή το μέλλον μας. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου, είναι μεγάλο λάθος. Γνωρίζουμε όλοι μας και περισσότερο εδώ μέσα ότι περισσότερα από αυτά τα οποία καθορίζουν τις ζωές των Ευρωπαίων και των Ελλήνων αποφασίζονται πρώτα και πάνω απ' όλα στα ευρωπαϊκά όργανα. Σχεδόν το 70% των νομοθετημάτων που ψηφίζουμε μετά στα εθνικά κοινοβούλια, εμείς οι βουλευτές, οι κυβερνήσεις μας, οι ευρωπαϊκές, η ελληνική κυβέρνηση, προαποφασίζονται στα ευρωπαϊκά όργανα. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε να στείλουμε εκεί, στα όργανα τα ευρωπαϊκά, άνθρωπους άξιους, ικανούς, οι οποίοι θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν, σε όλα αυτά τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον μας για την επόμενη πενταετία. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Πριν ένα χρόνο, η ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έλαβε μια ισχυρή εντολή. Μια ισχυρή εντολή να συνεχίσει αυτό το οποίο ξεκίνησε, το έργο το οποίο ξεκινήσαμε όλοι μαζί το 2019. Αυτή λοιπόν η εντολή, μεθαύριο, μετά από τρεις μέρες, θα πρέπει να ανανεωθεί. Όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι γιατί το θέλουμε εμείς προσωπικά, οι βουλευτές, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση με δυνατή εντολή, με ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό, να στείλει για άλλη μια φορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό στους ευρωβουλευτές μας στα ευρωπαϊκά όργανα, έτσι ώστε με δύναμη που θα του δίνει η ελληνική βούληση και η ψήφος του ελληνικού λαού, θα διεκδικήσει ακόμα περισσότερα για τον τόπο μας, για την Ελλάδα, για την Ημαθία. Κλείνω λοιπόν, γιατί έδωσα μια υπόσχεση ότι δεν θα με εκλογορήσω και δυστυχώς κινδυνεύω να την παραγώ. Θεωρώ χρέος μας, υποχρέωσή μας, να στηρίξουμε ένα δικό μας παιδί, τη Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, μια νέα γυναίκα η οποία έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, η οποία παλεύει καθημερινά στις Βρυξέλλες αλλά και στην Αθήνα αλλά και εδώ και στον τόπο μας, έτσι ώστε να πετύχει τα όνειρά της, όνειρα τα οποία ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα δικά μας, με τα νέα παιδιά, με το μέλλον αυτού του τόπου. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μας και θέλω να της πω, Μαρία, να ξέρεις ότι όλη η Μαθία είναι μαζί σου. Καλή επιτυχία σε σένα, καλή επιτυχία στην Νέα Δημοκρατία. Με την νίκη, να είσαι καλά. Το λόγο έχει ο βουλευτής κ. Τσοντανίτης. Κύριε Υπουργέ, φίλε Μιχάλη Χρυσοχοίδη, καλώς όρισες στην πατρίδα σου.
Φίλε Υφυπουργέ, Δημήτρη Σταμενίτη, καλώς ήρθες στην Μαθία. Αγαπητοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία και κύριε Περιφερειακοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, μαθιώτισες και μαθιώτες, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να στηρίξουμε τον αγώνα μιας νέας πολιτικού που ενσαρκώνει το πνεύμα της προόδου, της καινοτομίας και του δυναμισμού, η οποία κοσμεί ένα έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά φιλόδοξο και ποιοτικό ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά. Μια φρέσκια, καθαρή και ισχυρή φωνή, γεμάτη ευρωπαϊκή άβρα, λόγω και της δυναμικής επαγγελματικής της δραστηριοποίησης της Βρυξέλλης. Μια φωνή που έχει ανάγκη η χώρα στα κέντρα, στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, η Ωρεοζήλη που συνδυάζει τον ιδεαλισμό και την ορμή των νιάτων της με τον πραγματισμό που οικειάται η ωριμότητα της σκέψης της. Η Ωρεοζήλη της ακλόνητης δέσμευσης να υπηρετήσει την πατρίδα μας, αλλά και τις φιλελεύθερες ιδέες της παράταξής μας στην Ευρώπη. Η Ωρεοζήλη που σε καιρούς που πολλοί ψεύγουν τη νεολαία για απάθεια μπροστά στα κοινά, αυτή μπαίνει στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μια καλύτερη, ακόμη πιο ασφαλή και ακόμη πιο δίκαιη Ευρώπη. Η Ωρεοζήλη αξίζει τη στήριξή μας προκειμένου να μας εκπροσωπήσει επάξια αύριο στην Ευρωβουλή. Μια Ευρωβουλή που χρειάζεται υπεύθυνη πολιτική σκέψη αλλά και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις αλλά και τους νέους κινδύνους που απειλούν την ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά μας. Πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Γάζα, γεωπολιτική αστάθεια, ενεργειακή κρίση αλλά και κρίση τιμών, κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικό και ανθρώπινα δικαιώματα συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που χρειάζεται σοβαρές αλλά και ενωτικές πολιτικές από πολιτικά κόμματα ευθύνης και όχι από παρατάξεις που θρέφονται από τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και τον διχασμό. Μπροστά σε αυτά τα μεγάλα στοιχήματα, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι πανίσχυρη, γιατί εμείς είμαστε το κόμμα που βάλαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και είμαστε εμείς το κόμμα που εγγυόμαστε ότι η Ελλάδα στην Ευρώπη θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια και πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είμαστε υπερήφανοι για την παράταξή μας, για τις αρχές αλλά και τις αξίες της, για το αποτύπωμα που αφήνει στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη διαχρονικά, από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι τον μεταρρυθμιστή Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκλογές 9 Ιουνίου δεν ψηφίζουμε μόνο για Ελληνίδες και Έλληνες ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτίνες. Ψηφίζουμε για να έχει φωνή δυνατή ο αγρότης μας, ο έμπορός μας, ο νέος μας, ο επιχειρηματίας μας στην Ευρώπη. Ψηφίζουμε για να έχουμε ακόμη πιο ισχυρά ευρωπαϊκά σύνορα απέναντι σε επίβουλους κάθε λογής, ειδικά απέναντι στο θρασί εξανατολών γείτονα. Ψηφίζουμε για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία στην παγκόσμια αγορά που θα εγγυάται ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές για τα ευρηματικά προϊόντα της ελληνικής γης και της ελληνικής πρωτοβουλίας. Ψηφίζουμε για την Ευρώπη της απασχόλησης, για περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Ψηφίζουμε για την Ευρώπη που θα δώσει συνολική λύση στο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα των λαών μας, βοηθώντας τα κράτη-μέλη με πιο συγκροτημένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα πλαισιώνουν τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία εμείς ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνουμε στην πατρίδα μας. Φίλες και φίλοι, με τη βεβαιότητα ότι το βράδυ της 9ης Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει μια ακόμη ιστορική νίκη, επιβραβεύοντας τη Νέα Δημοκρατία της συνέπειας, της τόλμης αλλά και της προοπτικής, εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο εξαιρετικό μας ψηφοδέλτιο και ειδικά στη φίλη Ωρεοζήλη,
την οποία και θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Ωραίο Ζήλη, καλή επιτυχία και καλή επιλογή. Ένα σύντομο χαιρετισμό από τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ, κύριο Σταύρο Γιανοβαρτζή. Κυρίες και κύριοι, συναγωνίστες και συναγωνιστές, εγώ θα είμαι τελείως σύντομος. Δεν θα μιλήσω ούτε για την κυβέρνηση, ήταν εδώ οι αγαπητοί υπουργοί και κύριοι βουλευτές, μιλήσανε. Δεν θα μιλήσω καν για την Ρεοζήλη, μια νέα γυναίκα που ξεκινάει με πολύ καλές προοπτικές, γιατί είναι μια γυναίκα που έχει γεννηθεί, μεγαλώσει εδώ πέρα, ξέρουμε την οικογένειά τους, ξέρουμε τις αρχές τις οποίες έχει γαλουκηθεί. Άρα θεωρώ είναι σαν να μιλάμε για κάτι που όλοι γνωρίζουμε. Θα μείνω στο γεγονός ότι η περιοχή μας, και είναι εδώ και ο κύριος Σταμενίτης, θα βάλω και την πέρα, εξαρτάται άμεσα από την Ευρώπη. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Είμαστε γεωργικοί και οι δύο νομοί. Οι επιδοτήσεις είναι βασικό για την επιβίωση του νομού μας που δεν έχει πολλές εναλλακτικές. Άρα είμαστε προσανατολισμένοι στην Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε αγώνα για την Ευρώπη, το λαϊκό κόμμα αυτό που μπορεί να χαράξει μια πορεία που είναι κοντά στα δικά μας συμφέροντα, μια δυνατή νέα δημοκρατία για να έχει λόγο μέσα στο λαϊκό κόμμα και στην Ευρώπη και ένα πρωθυπουργό που τον σέβονται όλοι πλέον και το αναγνωρίζουν ότι πρωταγωνιστεί. Θα ήθελα να μείνω στο σημείο ότι ο Πρωθυπουργός μας τίμησε πραγματικά βάζοντας έναν άνθρωπο από την περιοχή μας. Ας τιμήσουμε λοιπόν την επιλογή του και να του στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Ο Ρεοζήλη, καλή επιτυχία, είμαστε μαζί σου. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλατζίδη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Εννοείται και θα είμαι σύντομος, αλλά δεν μπορώ να κάνω και μια αναφορά εδώ στην έδρα για να το πω αυτό γιατί θα ακούσετε παρακάτω. Δεν θα καλωσορίσω στο σπίτι του τον Υπουργό του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη, ούτε και τον Διονύση του Σταμινίτη, γιατί η Πέλα και η Μαθία είναι ένα. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον Διονύση του Σταμινίτη και θα σου πω ότι και χθες και την προηγούμενη εβδομάδα και σχεδόν δεν περνάει εβδομάδα που να μην έχουμε κάνει συσκέψεις ή δυσκέψεων για τα προβλήματα όλα που έχουμε στην περιοχή με τους παραγωγούς. Και χθες ήμασταν στην Πέλα μαζί, με φορείς. Αν έχει γίνει κάποιο έργο εδώ στην Ημαθία, εσείς θα το κρίνετε. Για να γίνει όμως το όποιο έργο, και εγώ θα έλεγα ότι γίνανε πολλά, γίνανε σε συνεργασία με τους βουλευτές μας, και τους τρεις και επί υφυπουργίας του Αποστόλου Βεσιρόπουλου. Για τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, από όποιο υπουργείο και αν έχει περιτήσει, πετυχημένος υπουργός και δεν το λέω εγώ, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Εγώ πάντα τον ήθελα, του το έλεγα, του το λέω, τον ήθελα στο Υπουργείο Υποδομών. Το λέω αυτό γιατί όταν έγινα αντιπεριφερειάρχης, τον βρήκα στο Υπουργείο Υποδομών. Δεν καθίσαμε παραπάνω από μία ώρα. Με υπέγραψε την ίδια μέρα τρία έργα. Αυτό είναι ο Μιχάλης. Γι' αυτό και τον ήθελα στον υποδομό. Έχουμε έναν κάθετο άξονα, το γνωστό. Με τον Μιχάλη στο υποδομό, όχι ότι δεν θα πάρει πλάτη μαζί για τους βουλευτές, θα το τελειώναμε πολύ πιο γρήγορα. Αλλά γι' αυτό θα γίνει, θα το κάνει. Μία γέφυρα εδώ κάτω, που ξέρετε τη γνωστή του παλιού προδρόμου, με τον Μιχάλη θα την είχαμε κάνει όχι εκείνη την γέφυρα και την γέφυρα του Αλιάκμονα. Σήμερα όμως μαζευτήκαμε, είμαστε εδώ για τη Μαρία. Για τη Μαρία, το πλούτο που έχει αυτό το κορίτσι, εγώ δεν το ήξερα από παλιά. Ήξερα τους γονείς της, ήξερα τους θείους της. Όμως περισσότερο, ήξερα έναν άνθρωπο του παππού της που σήμερα δεν είναι εδώ και μας κοιτάει από ψηλά.
ένας απεινομάχης δίπλα στο Γιάννη του Σπάρτσι, που ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην ομαρχία τότε, και μέχρι το τέλος του πέρναγε, θα έλεγα, καθημερινά από την αντιπεριφέρεια για να μαθαίνει το τι κάνουμε. Ξέρατε όλοι τον Ορέστη. Δεν είναι τίποτε τυχαίο που η Μαρία είναι αυτό που είναι. Είναι μια μέλισσα που πήρε από την όλη καταξιωμένη οικογένεια, την ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο από τους γονείς, τους θείους που τους ξέρετε και τον παππού που είναι ψηλά, που πήρε αυτό το νέκταρ από όλους αυτούς. Εμείς, όχι σαν συντοπίτες, είμαστε υπόχρεοι να την στηρίξουμε, όχι να την ψηφίσουμε, αλλά έχουμε συμπληρώσει στο ότι μπορούμε για τη Μαρία να δώσουμε κι άλλα. Δεν ψηφίζεται μόνο από την Μαθία. Είστε όλοι έμπειροι, όλοι έχουμε φίλους, συγγενείς, συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Από ένα τηλέφωνο όλοι μας για τη Μαρία. Μαρία, καλή επιτυχία. Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ σήμερα. Τι λέει, Υπουργέ, εκλεκτή προσκεκλημένη, συντοπίτησε συντοπίτες. Η πανέμορφη πόλη μας είναι μικρή και είμαστε όλοι γνωστοί και πολλοί θα αναρωτηθούν τι δουλειά έχει αυτός εδώ. Θα ξεκινήσω με μια πολιακή αληθινή ιστορία. Έρασα από την δρόμη του πόντου, αλλά ξοπίστησε και μετά από λίγες μέρες πέθανε και η μάνα του τον έκλαιγε, μυρολογούσε και έλεγε «Ρίζα μου, τον Χριστό απαρνήθηκες και τον Μωάμεθ δεν γνώρισε. Σε ποιο παράδεισο θα πας?» Το 1993 ένας ξάδελφός μου, ο Αθανάσης Φωτιάδης, που είναι εδώ, ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον Μητσοτάκη και τον Κωνσταντίνο και λογικό ήταν να έρθει στην Παναγία σου μιλά στον πατέρα μου να ζητήσει βοήθεια. Εκεί ο πατέρας μου του μίλησε κάπως ανάλογα με αυτή την ποντιακή ιστορία. «Τον με ξέρεις τόσα χρόνια σε ποιον χώρο είμαι. Μέναν λίγα χρόνια να ζήσω. Θα πάω εκεί που θα πάνε όλοι και ο Πέτρος θα με ρωτήσει ο Άγιος. Τι έκανε στην πολιτική σου ζωή?» Και αν του πω ήμουνα με τον Πασόκ και τώρα έκανε με τη Νέα Δημοκρατία, χάνω το παιχνίδι. Γιατί δεν κερδίζεις όταν είσαι από τη μια και την άλλη. Θα μ' αφήσεις να συνεχίσω να είμαι σε αυτόν τον χώρο γιατί έχω τη δυνατότητα 50% να κερδίσω. Αλλά σου υπόσχομαι ότι θα σε στηρίξω με όλους τους αγαπημένους φίλους που έχω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και είναι πάρα πολύ. Έτσι βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ, γιατί όχι η Μαρία, για μένα η Οριοζήλη μου είναι δικό μου πνευματικό παιδί. Η κόρη μου μεγάλωσε στο σπίτι του Φώτη και ο Φώτης μεγάλωσε στο δικό μου σπίτι. Οι κόρες μας μεγαλώσανε μαζί και είναι φίλες από εκείνα τα χρόνια. Ο Φώτης έκανε σε μένα διδακτορικό και ήμουν πολύ αυστηρός μαζί του, γιατί με τους φίλους ήθελα στα διδακτορικά, επειδή μένουνε και πολύ και μελλοντικά να τα βλέπουν όλοι οι ερευνητές. Ήμουνα και είμαι πολύ περήφανος και για το διδακτορικό του, αλλά και για τις άλλες έρευνες του. Γίναμε αδελφικοί φίλοι και ο ένας στήριζε τον άλλον πάντα. Ήρθε η ώρα της παντριάς και η Οριοζήλη ζήτησε μέσα στους λίγους εκλεκτούς την κόρη να είμαι και εγώ με την κόρη μου. Και την τίμησα, γιατί ήταν ξεχωριστή χαρά μου, γιατί ήταν σαν ένα δικό μου παιδί. Θα ήθελα έτσι να αναφερθώ στον φίλο μου τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, γιατί πολλές φορές με ζήτησαν να ασχοληθώ με την πολιτική και είπα εγώ είμαι ερωτευμένος με την επιστήμη μου, δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Το έκανα μία φορά με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, τον γεννήτορα πολιτικών ιδεών, τη μεγάλη κορυφαία πολιτική προσωπικότητα που αντικείθηκε από, από όλους τους Έλληνες, που μπήκα τότε 12ο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Καταλαβαίνετε ότι ήταν τιμητική παρουσία. Ο πατέρας μου μου λέει, εάν τυχόν γίνεται αιτία να χάσουμε τις εκλογές, με τους ποιους που ουσιαστικά θα πάρετε από το Πασόκ, θα έχεις και εσύ και ο Μιχάλης σου πρόβλημα μαζί μου. Και εκείνη τη στιγμή πήρα τηλέφωνο τον Μιχάλη και τον λέω να δεις απαλλάσσω,
γιατί έχω αυτή την απειλή από τον πατέρα μου, που το πόσο μ' αγαπούσε ο πατέρας μου δεν περιγράφεται. Τα λέω όλα αυτά για να σας δείξω ότι εδώ μέσα είναι και άλλοι άνθρωποι που ξεφύγαμε από τους πολιτικούς χώρους που είμαστε. Σήμερα αλλάξαν και πολλά από εκείνη την εποχή και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ωραιοζήλη μας και για έναν άλλο λόγο. Γιατί η ωραιοζήλη φέρει το όνομα της αδελφής του παππού της του Σιδηρόπουλου του Ορέστη, τον οποίο η οποία δολοφονήθηκε από τους Τούρκους και έχει ένα τραύμα μέσα από το όνομα αυτό η ωραιοζήλη. Αυτό το τραύμα της έκανε να εμβαθύνει περισσότερο στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού και να έρθει στην Παναγία σου μετά και να μου πει, έλα, ξέρω τον αγώνα που κάνεις για το Μουσείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και το Ερευνητικό Κέντρο. Θα με μπροστάρισα και έτσι με ένα TikTok που είναι το πρώτο που έκανα στη ζωή μου. Κάναμε ένα μικρό θαύμα, γιατί όλες οι ποντιακές οργανώσεις της Ελλάδας από την Τρίτη ως την Ορεστιάδη, Ορεστιάδα με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει «Εσύ είμαι», λέω «Ναι, με αυτή την προσωπικότητα, γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά άτομα σε αυτή την ηλικία να έχει ένα διδακτορικό, να έχει 3 μεταπτυχιακά, να ξέρει 4 γλώσσες». Καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να είμαστε με τους άριστους και όχι τους άριστους. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα να καλέσουμε στο βήμα τη Μαρία Ροζίλη, ένα δυνατό χειροκρότημα. Καλησπέρα σας. Υπουργέ μας, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Νεοδημοκράτες, Νεοδημοκράτες, φίλοι, φίλες, από παντού, βεριώτες και βεριώτησες, ματιώτες, Μακεδόνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Έτσι σκόπευα εξ αρχής να κλείσω την προεκλογική μου εκστρατεία. Από εδώ, από το σπίτι μου, από τη Βέρεια, από την Ελιά, μαζί σας. Ήταν δύο πολύ γεμάτοι και πολύ αγωνιστικοί μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε σήμερα να μου δείξετε την αγάπη και τη στήριξή σας. Δεν θα το ξεχάσω. Εδώ θα είμαστε. Αυτούς λοιπόν τους δύο μήνες προσπάθησα όσο το δυνατόν περισσότερο να ακούσω, να πάω παντού και να ακούσω τον κόσμο. Και προσπάθησα παράλληλα να ακουστούμε κιόλας, να δώσω κάποιες ιδέες, να περάσω κάποια πράγματα, κάποιες πολιτικές για την Ευρώπη. Δεν περιορίστηκα στα θέματα τα σύγχρονα, τα θέματα τα επίκαιρα, αυτά που μας έλεγαν στα πάνελ, προσπαθούσα πάντα να περνάω και μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Προσπαθούσα να μην αναπαράγω το κυβερνητικό έργο. Το κυβερνητικό έργο είναι εδώ. Το βλέπουμε, το ακούμε από τους υπουργούς μας, το ζούμε από τους βουλευτές μας, το κάνουν οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, το ζούμε. Ούτε έταξα ανέξοδες μεταρρυθμίσεις και θα φτιάξουμε και θα κάνουμε. Αυτό δεν το έκανα σε καμία περίπτωση και δεν το έκανα. Δεν υπόσχομαι, αλλά είμαι εδώ να δεσμευτώ μαζί σας. Ακόμα και σε εσάς, εδώ στους συντοπίτες, που με ξέρετε από τη Βέρεια, που με ξέρετε από την Άουσα, που νοσταλγείτε τον αείμνηστο τον παππού μου, τον Ορέστη Σιδηρόπουλο, που είμαι σίγουρη ότι μας βλέπει όπως μιλάει και γελάει, και ξέρετε. Ακόμη και σε εσάς που γνωρίζετε τον άλλο παππού μου, τον ιερέα στην Άουσα, τον Παπαδημήτρη Κοτσοπιά, να μιλήσετε. Ή και εσάς που ξέρετε τη μαμά μου, την Αναστασία Σιδηροπούλου, τη θεολόγο, την καθηγήτρια, μπορεί να την είχατε καθηγήτρια, μπορεί να την είχατε συνάδελφο. Ή και εσάς που γνωρίζετε τον μπαμπά μου και τους αγώνες του. Έχει δώσει πολλούς αγώνες και ο μπαμπάς μου.
Σε εσάς λοιπόν, ακόμη και σε εσάς, δεν ζητάω να με ψηφίσετε επειδή με γνωρίζετε. Σας ζητάω να με ψηφίσετε επειδή έχω δουλέψει σκληρά. Έχω πετύχει να γνωρίζω τις Βρυξέλλες. Και είμαι εδώ για να σας πω ότι μπορώ να βοηθήσω. Γι' αυτό ζητάω να με ψηφίσετε, γιατί μπορώ να βοηθήσω την πόλη μας, μπορώ να βοηθήσω την Μακεδονία, μπορώ να βοηθήσω την Ελλάδα μας. Και ούτε πάλι για το βιογραφικό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εξαιρετικά λόγια. Πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί είναι κόπος και εσείς το αναγνωρίζετε. Αλλά έθεσα σε όλη την προεκλογική εκστρατεία συγκεκριμένες πολιτικές, 4 άξονες και είπα αυτά είναι. Γι' αυτά θέλω να παλέψω. Γι' αυτά δεν θέλω να με ψηφίσετε. Τεχνητή νοημοσύνη. Μεταναστευτικό. Αγροτική πολιτική. Δημογραφικό. Αυτά τα 4 έθεσα. Για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να ενημερώσω όσο το δυνατόν πιο απλά και να εξηγήσω ότι στην Ευρωβουλή χρειαζόμαστε μια φωνή εξειδικευμένη. Χρειαζόμαστε τεχνοκράτες που να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται, που έχει ήδη έρθει στην Ευρώπη. Δουλεύουμε πάνω σε τεχνητή νοημοσύνη, είναι εδώ. Και τι σημαίνει το να την αγκαλιάσουμε και να πάρουμε επενδύσεις πάνω σε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Ή δυνατόν να μην χάσουμε τίποτα από όσα είχαμε τα κεκτημένα, να αποκτήσουμε κι άλλα με τεχνητή νοημοσύνη. Για τα αγροτικά, πρέπει να προτάξουμε την οικονομία μας, την προστασία της οικονομίας. Και να μην ζητάμε από τον παραγωγό των 100 στρεμάτων και των 100 αγελάδων να προσαρμοστεί σε αυτά που φτιάχνουμε για τους Ολλανδούς, που έχουν ήδη τεχνητή νοημοσύνη στα χωράφια τους, και μετά να ανταγωνιστούν και τις τρίτες χώρες που δεν δεσμεύονται με τις ίδιες υποχρεώσεις ευρωπαϊκές, έχουν άλλες ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να το ζητάμε αυτό, πρέπει να κοιτάμε το δικό μας τον αγρότη. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ξέρουμε πολύ καλά ότι η άνοδος της ακροδεξιάς εκεί οφείλεται. Εμείς όμως έχουμε ρεαλιστικές λύσεις, όχι συνθήματα. Λένε λοιπόν ότι ο Βελόπουλος και τα άλλα έτσι παρεμφερή κόμματα θα βγουν εδώ πέρα στη Μακεδονία δεύτερα. Και είμαστε εδώ για να αναρωτηθούμε όλοι μαζί γιατί. Τι ακριβώς υπόσχονται, σε τι δεσμεύονται, πού είναι οι πολιτικές τους, τι πιστεύουν. Μας είπαν ποτέ τι πιστεύουν για το σύμφωνο μετανάστευσης, για τα σύνορά μας που προστατεύει, για τα εθνικά μας συμφέροντα, ποια είναι η γνώμη τους, ποια είναι η γνώμη τους για την ΚΑΠ, τι πρέπει να αλλάξουμε στην αγροτική πολιτική, τίποτα. Διαμαρτυρία και εκμετάλλευση του συναισθήματος του πατριωτικού. Αυτό είναι. Και αυτό έχουμε απέναντί μας. Εγώ, όπως είδατε από την πλευρά μου, δεν ξεχνάω τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα, το έχω πει, το έχω δηλώσει ξανά και ξανά και θα το δηλώνω. Δεν ξεχνάω τα δικά μας συμφέροντα στη Μακεδονία. Προσπάθησαν κάποιοι να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα όταν βγήκα και το είπα δυνατά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Όταν μίλησα για τη συμφωνία των Πρεσπών και την είπα κατάπτυστη, προσπάθησαν εκείνοι που την έφεραν να πούν κάτι αντίθετο. Εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε, τι έχει γίνει και πού είμαστε τώρα. Αυτή την Κυριακή όμως δεν ψηφίζουμε για κυβέρνηση και δεν ψηφίζουμε για να λύσουμε τα προβλήματα του σήμερα. Ψηφίζουμε και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως γιατί είμαι στις Βρυξέλλες, ψηφίζουμε για τα προβλήματα του 2034. Για να τα λύσουμε, να φέρουμε ανθρώπους που θα δουν μπροστά και θα τα λύσουν. Θα τα προλάβουν με πολιτικές, με προστασία, με ρυθμίσεις. Για τα προβλήματα του 2044 και πιο μετά. Για το δημογραφικό λοιπόν, τον τέταρτο άξονα που είχα θέσει εξ αρχής, πρέπει να αγωνιστούμε, το ξέρετε όλοι, το λέμε, το ξαναλέμε, να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια. Την Ελληνίδα μάνα, όχι μόνο να κάνει παιδιά, να την επιβραβεύουμε που έκανε παιδί, αλλά να τη στηρίξουμε και μετά που θέλει να γυρίσει την εργασία της και να είναι ακόμα καλύτερη. Αυτό θέλει και ευρωπαϊκή στήριξη. Δεν είναι μόνο εθνική πολιτική. Και έχουν γίνει πολλά σε εθνικό επίπεδο. Μπορούν όμως να γίνουν ακόμα περισσότερα. Γιατί είναι προτεραιότητα και της Ευρώπης το δημογραφικό. Δεν είναι μόνο δική μας. Γερνάει η Ευρώπη. Οι γονείς μου λοιπόν έκαναν 5 παιδιά. Μας έχουν 5. Και γνωρίζω ότι δεν ήταν εύκολο.
ήταν όμως ευκολότερο από ό,τι αν ήταν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το καλό έχει η δική μας επαρχία εδώ. Και αυτά τα καλά πρέπει να ενισχύσουμε. Τα παιδιά εδώ. Γιατί εδώ μεγαλώνουμε καλά. Δεν θα ξεχάσω να πω, είναι εδώ και ο κύριος καθηγητής, ο Κώστας Φωτιάδης, δεν θα ξεχάσω να πω και το λέω και από εδώ, δεν το είπα μόνο μία φορά στις 19 Μαΐου, το επαναλαμβάνω. Έχω δώσει μία υπόσχεση στον Κώστα Φωτιάδη να αγωνιστώ για να δούμε, για να πάμε μπροστά το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας και για να φτιάξουμε ένα ερευνητικό κέντρο που θα προάγει και θα μιλάει για την ιστορία του πόντου. Τι έγινε, πώς έγινε. Το είπα μία φορά και το λέω ξανά γιατί δεν θέλω να ξεχαστεί. Και το λέω δυνατά γιατί θέλω να το ακούσουν και ο παππούς μου που θα είναι εκεί ψηλά. Και η Ροζίλη. Η αδερφή του που έχασε στην Κερασούντα στον ερχομό και που κάποιοι είχαν το θέμα σαν κοροϊδεύουν αυτό το όνομα. Το διανοείστε. Βγήκανε άνθρωποι και είπανε για το Ροζίλη. Φλαγιά μου. Αυτά είπανε μπροστά. Αυτούς οι διομήλεις. Αυτοί θέλουν να είμαστε, αυτοί θέλουν να είμαστε όλοι μαζί. Έτσι πάντα στην Ευρώπη. Σε περίπτωση λοιπόν που με εμπιστευτείτε, θέλω να ξέρετε τι ακριβώς πρεσβεύω. Αυτά είναι. Γιατί πρέπει να σας πω και κάτι τελευταίο, πολύ τεχνικό. Είπαμε τα συγκινητικά, πάμε να πούμε και τα τεχνικά. Τι θα κάνουμε ακριβώς. Ο Ευρωβουλευτής, η δύναμη του Ευρωβουλευτή, είναι όταν παίρνει ένα φάκελο στα χέρια του και γίνεται εισηγητής. Και λέμε είναι Ευρωβουλευτής εισηγητής. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει την πολιτική. Ότι βάζει μέσα από τη δική του υπογραφή, την ελληνική υπογραφή. Αυτό λοιπόν είναι που θα ήθελα να κάνω. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα, στη Βέρεια, στη Λιμαθία συγκεκριμένα, βγάλαμε το Ζαγοράκι την προηγούμενη φορά, τρίτο. Το βγάλαμε και το ξαναβγάλαμε. Το Ζαγοράκι, τον οποίο προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ, ως έπος το 2004. Τον βγάλαμε λοιπόν και δεν πήρε 10 χρόνια έναν φάκελο να γίνει συγκητής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τα δικά μας συμφέροντα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την αλλαγή που θέλουμε να δούμε. Και τώρα είναι αλλού. Φάνηκε. Φάνηκε τι γίνεται. Εκεί ακριβώς, και κλείνω με αυτό, δεν θα μας κουράσω άλλο, σας κούρασα. Εκεί ακριβώς είναι που θέλω να μπορώ να βγω μπροστά, να μου δώσετε τη δύναμη, να διαπραγματευτώ, να πάρουμε φακέλους, να συμμαχίσουμε με όσους πρέπει, να συγκρουστούμε με όσους άλλους πρέπει, να φέρουμε λύσεις και να κάνουμε πράξη για τη Μακεδονία μας και για την Ελλάδα μας τα έργα που πρέπει, τα έργα που έχουμε ανάγκη. Όσο μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει συμπληρωματικά, ναι, πρωταγωνιστικά, ναι, όπως μπορεί κάθε φορά. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτούς τους ρόλους που σας περιέγραψα να φανταστείτε ποιοι για σας αρμόζουν καλύτερα να τους έχουν και καλύτερα να σας εκπροσωπήσουν. Αυτό σας καλώ να κάνετε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που με αγκαλιάσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ, με τη φυσική σας παρουσία, πήρατε το αυτοκίνητό σας, που σηκωθήκατε, αφήσατε τις δουλειές σας, ήρθατε εδώ. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη τιμή. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα, δείχνει το ενδιαφέρον σας, την αγάπη σας. Εσάς όλους, την οικογένεια εκεί, τους φίλους, εδώ στην πρώτη γραμμή που μπήκατε μπροστά, αφήσατε δουλειές, μοιράσατε ψηφοδέλτια, βγήκατε στους δρόμους. Να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι το κάνετε από τη δική σας καρδιά.